Είσαι ελάχιστε περιπτώσει. Μεταξύ σα θέλω να πω, ποιο τσαντίζεται περισσότερο πάνω στην επίθεση? Κοίτα να σου πω, εγώ τσαντίζομαι πάρα πολύ με την αδικία. Και εγώ τσαντίζομαι. Με την αδικία τσαντίζομαι. Τσαντίζομαι. Εάν ο άλλο έχει δίκιο, ακόμη και αν δεν με συμφέρει, θα βγω και θα του το δώσω. Εσύ συγκρατήσει όμω πιο πολύ όταν είναι να απαντήσετε. Ναι, εσύ... είμαι. Εγώ αισθάνομαι ότι θα τσιτώσει, αλλά. Θα το ελέγξεις. Ναι, το ελέγχω. Ενώ είναι ο Μάρκος είναι πιο αυθόρμητος. Είναι... εκείνη την ώρα τον πιάσει τσαντισμένος, φρουπ, θα είναι ελεγχόμενος στον τρόπο που θα απαντήσω, ναι, εγώ. Στον τρόπο που θα το διαχειριστώ. Ακριβώς. Όχι στο πώς νιώθω από μέσα. Ακριβώς. Ναι. Στον τρόπο που θα το διαχειριστώ είμαι πιο ψύχρεμη, ομολογώ. Νευριάζεις πιο πολύ όταν πειράζουν εσένα ή εκείνον? Εκείνον. Εγώ δεν, δεν ξέρω. Όχι, δεν εκείνος, εκείνος. Τσαντίζεται πιο πολύ. Για σένα ή για εκείνον? Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω για σένα. Ναι. Mm. Δεν ξέρω. Ναι. Γιατί ενώ εκείνον πιο πολύ χτυπάνε, ναι, κάποιος κάτι πήγε να πει για σένα και τον είδα έξαλλο κάποια στιγμή. Ποιος, δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Δεν θέλω να μπω σε πιο... Ναι, εντάξει, okay. Όταν ξεκινήσατε, ναι, τώρα. Α. Σαν αντίδραση, αισθάνθηκα ότι τσαντίστηκε πιο πολύ για σχόλιο που έχει γίνει για σένα, παρά για τον εαυτό του. Κοίτα να δεις, να σου πω, εγώ δεν το πιστεύω, να σου πω γιατί. Γιατί ξέρει ότι είμαι άνθρωπος που εύκολα δεν αφήνω περιθώρια στον άλλον να με χτυπήσει, να, και μάλιστα χωρίς λόγο. Να. Δηλαδή έχω γύρω-γύρω το όχυρό μου. Δεν είμαι, είμαι έτοιμο πόλεμη. Γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαγωνισμό και σε διαφημίσεις.